Τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Καραγιάννη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιάννη. Μαρία μου, είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, είσαστε με την εγγονούλα σας, τη βλέπουμε εκεί, τον εγγονό σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, οδεύουμε προς την τρίτη φάση. Σιγά-σιγά. Θα ανοίξουν, όπου εδώ ανοίγουν αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, και άλλοι χώροι, τι θα γίνει με τα νηπιαγωγεία. Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει όλα τα θέματα που έχουν απομείνει και θα πάμε αύριο στο Προεδρικό να τα συζητήσουμε επίσης και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επομένως, δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή και για να μην προκαταλάβω καταστάσεις και να κατηγορηθώ ότι έχω... είτε δώσει λάθος πληροφορίες, ότι έχω διαρρεύσει κάτι πριν αποφασιστεί. Ναι. Πάντως, στην ημερήσια διάταξη, βλέποντας και την ειδησιογραφία, μπαίνει επιτακτικά και το θέμα των οδοφραγμάτων, παρακολουθούμε. Μάλιστα. Θα έχετε και μια επικοινωνία με την Διοικητική Επιτροπή, την αρμόδια. Πάντως, επιδημιολογικά, να μας πείτε την άποψή σας, εμείς που είμαστε απ' έξω του χορού, νιώθουμε ότι γενικότερα ως Κύπρος υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό το βήμα. Φυσικά, η δική μας προσέγγιση σήμερα είναι καθαρός επιδημιολογική. Θέλουμε να έχουμε έτσι μία περιεκτική συζήτηση γύρω από την επιδημία και σε ελεύθερες περιοχές και στο τουρκοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου και ελπίζω η συζήτηση να είναι τέτοια που να μας επιτρέψει να έχουμε μία σαφή εικόνα του τι έχει γίνει και από εκεί. Δεν έχουν ανακοινώσει κρούσματα εδώ και 5 εβδομάδες σχεδόν και αν αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τότε θα θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει όταν ανοίξουν και αυτοί το αεροδρόμιο τους και αρχίσουν και οι επικοινωνίες μέσω πλοίων με την Τουρκία, πώς θα διασφαλίσουν ότι δεν θα έλθει ο ιός από την Τουρκία στην Κύπρο. Κύριε Καραγιάννη, πώς μπορούμε όμως να εξακριβώσουμε, αν υπάρχει έστω και κάποια δυσπιστία στο γεγονός ότι εδώ και 5 εβδομάδες δεν υπάρχουν κρούσματα, ζητάνε και από εμάς με έναν τρόπο να έχουμε 2 εβδομάδες χωρίς κρούσματα. Πώς μπορούμε να το εξακριβώσουμε όμως, ότι όντως δεν υπάρχουν κρούσματα, εάν μπορούμε και αν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε. Από την άλλη μεριά, ένας τρόπος είναι να δεις πόσα άτομα είχαν μπει στα νοσοκομεία των τελευταίων καιρών και αν υπήρξε κάποια αύξηση θανάτων, η οποία δεν νομίζω να έχει προκύψει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τουρκοκυπριακά. Επομένως, φαίνεται ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εμείς όμως ελπίζω με την κουβέντα μας να μας πούν και τι τεστ χρησιμοποίησαν, αν είναι τα τεστ που χρησιμοποιούμε και εμείς από εδώ, τότε δεν έχω εγώ πρόβλημα να πιστέψω τα αποτελέσματα που έχουν. Ναι. Μην αγχώνεστε και όλα είναι στη ζωή. Ακούμε και εμείς το παιδάκι, θέλουμε να χαλαρώσετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε να το φέρετε και εδώ. Έχει επιλέξει την καλύτερη στιγμή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, σας το λέμε. Σας ακούμε καθαρά. Μην αγχώνεστε. Ο Λούις πάντως θα μας βγάλει στο πρόγραμμα. Αυτό είναι δεδομένο, το καταλάβαμε από την αρχή, από το καλημέρα μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με άλλα παρεμφερή ζητήματα που ρωτάει και ο κόσμος. Για παράδειγμα, σχολές χορού, κύριε Καραγιάννη. Γυμναστήρια. Ο κόσμος, ναι, μεν επιστρέφει σε μια κανονικότητα, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο καθένας είχε και την προσωπική διέξοδο του, όπως για παράδειγμα ένα γυμναστήριο, ο χορός, σχολή πολεμικών τεχνών, όπως θέλετε ονομάστε το. Υπάρχουν σκέψεις για μια έτσι ξεκάθαρη εικόνα εντός αυτής της εβδομάδας, μιας και θα έχετε και την συνάντηση με τον Πρόεδρο αύριο?
Νομίζω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις δηλώσεις του εχθές ήταν αρκετά ξεκάθαρος στο τι θα γίνει. Θα υπάρξει μια εφόλιστη ύλη συζήτησης για τα εναπομείναντα θέματα και με τη συζήτηση που θα γίνει με τον πρόεδρο μάλλον θα προκύψουν κάποιες ημερομηνίες που θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν όλα τα εναπομείναντα θέματα. Πάνω σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Καραγιάννη, θα θέσετε και το θέμα των καλοκαιρινών σχολείων ή ενδεχομένως το άνοιγμα κατασκηνώσεων? Όλα αυτά τα συζητήσαμε στη συμβουλευτική τηλεδιάσκεψη που είχαμε το Σαββάτον. Πάρθηκαν αποφάσεις, εισηγήσεις και ούτω καθεξής και θα τα παρουσιάσουμε στον πρόεδρο αύριο. Άρα σε αυτό το κομμάτι εσείς είστε θετικοί στο να ανοίξουν? Κοιτάξτε, η επιδημιολογική μας εικόνα είναι τέτοια, πολύ πολύ ενθαρρυντική. Δεν υπήρξαν προβλήματα με τις προηγούμενες δύο χαλαρώσεις. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε δύσκολοι όσον αφορά την λειτουργία κάποιων επιπλέον επιχειρήσεων ή το άνοιγμα κάποιων άλλων δραστηριοτήτων, είτε αυτόν αφορά παιδιά είτε μεγάλους. Επομένως, θα υπάρξει μια γενική συζήτηση αύριο και όπως έχω πει, θα υπάρξουν ανακοινώσεις οι οποίες θα ικανοποιήσουν πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Με το θέμα των εμπορικών κέντρων, τι γίνεται, που είναι και η μόδα των τελευταίων ετών? Κοιτάξτε, και εκεί, όπως είχε να ανακοινωθεί εκ των προτέρων, αυτά θα ανοίξουν και αυτά τον Ιούνιο. Επομένως, δεν ξέρω αν θα συνοστίζεται ο κόσμος, αυτό θα διαφανεί. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει μετάδοση του ιού στην κοινότητα, εάν ο κόσμος κρατάει τις αποστάσεις του, τότε δεν βλέπω κίνδυνο. Εκεί που θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη προσοχή, επειδή πολλά από αυτά τα εμπορικά κέντρα έχουν και εστιατόρια και κυρίως εστιατόρια τα οποία αρέσουν στα παιδιά, να μην παρουσιάζεται συνωστισμός εκεί πέρα, καθώς επίσης και στις τουαλέτες των κέντρων. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το θέμα των εμπορικών κέντρων. Τώρα πάμε για παράδειγμα σε μια υπεραγορά και βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω, μετρά τον κόσμο που μπαίνει, τον κόσμο που βγαίνει. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και στα εμπορικά κέντρα, όπου για παράδειγμα θα δούμε μία είσοδο-έξοδο. Γνωρίζετε ότι υπάρχει πληθώρα εισόδων και εξόδων και άρα κάποιος έλεγχος θα είναι δύσκολος να γίνει για το θέμα του συγχρονισμού. Ακριβώς. Εκεί που θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος έλεγχος είναι στην είσοδο των καταστημάτων. Στους μεγάλους διαδρόμους, εκεί πέρα, ενώ ο κόσμος διακινείται, δεν είναι και τόσο ανησυχητικό εκεί πέρα, αλλά όπως λέτε, ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος στον αριθμό των ατόμων που θα εισέρχονται σε αυτούς τους χώρους. Ποιος θα το κάνει αυτόν, δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Δεν έχουμε δει κάτι το σχετικό ακόμα από απόψεως ασφαλείας, δεν μας έχει έρθει κάτι. Επομένως, όταν δοθεί η ημερομηνία, φαντάζομαι στον ενδιάμεσο διάστημα θα μας έρθει και το εγχειρίδιο ασφαλείας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καραγιάννη, συζητείτε σε χώρες της Ευρώπης το θέμα με τις μάσκες. Όταν κάποιος θέλει να τις πετάξει, γάντια και μάσκες, με συγχωρείτε, πού τα πετάμε αυτά και με ποιο τρόπο οι καθαριστές ενδεχομένως των δρόμων, οι όσοι μαζεύουν τα σκουπίδια, προστατεύουν τους εαυτούς τους από τις πεταμένες μάσκες που ενδεχομένως να έχουν τον ιό? Πολύ σωστά λέτε. Είδα και εγώ κάποια πλάνα και από την Ιταλία και από την Γαλλία χθες, όπου ακριβώς συζητούσαν το ίδιο πράγμα και το είχα πει και εγώ επανειλημμένα όταν έβλεπα την κατάσταση έξω από τις υπεραγορές, όπου κάποιοι τα πετούσαν εκεί που ήταν σταματημένο το αυτοκίνητό τους. Και λέγαμε ότι αυτά πρέπει να πετάγονται στους κάδους, ούτως ώστε να μετά να δένονται και να φεύγουν με ασφάλεια χωρίς την πιθανότητα διασποράς του ιού. Επίσης δεν είναι και καλό για το περιβάλλον και από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει και πρόβλημα στη διαλογή μετά μεταξύ
τον νάιλον που είναι καμωμένα τα γάντια από τις μάσκες, το υλικό των μασκών. Επομένως, ναι, πρέπει να πετάγονται στις μαύρες σακούλες και στους τόπους διαλογής να διαχωρίζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, γενικά πώς βλέπετε την εικόνα, είχαμε και ένα ωραίο ρεπορτάζ από τις παραλίες. Χαμός άρχισε να γίνεται. Είναι αναμενόμενο αυτό. Ευτυχώς που όπως έχουμε μπει, η εικόνα μας είναι τέτοια από απόψεως επιδημιολογικής που βαρεθήκαμε να λέμε να κρατούμε τις αποστάσεις μας. Ο κόσμος έχει χαλαρώσει, κάποιοι πολύ πιο πολλά από ό,τι πρέπει. Αλλά ελπίζω μέχρι να μας έρθουν οι τουρίστες να διατηρήσουμε κάποια από τα καλά που εφαρμόσαμε μέχρι τώρα, ούτως ώστε με την κάθοδο των τουριστών να εξακολουθήσουμε να έχουμε ένα ξένια στο καλοκαίρι. Ας το ελπίσουμε και αυτό θέλουμε να δούμε όλοι μας, να μην αυξάνονται οι αριθμοί των κρουσμάτων. Παρ' όλα αυτά εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.